πολύ σοβαρό θέμα. Πάμε να καλησπέρισουμε τον κύριο Μιχάλη Γιαννάκο, τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ. Για ποιο λόγο? Γιατί στο Πέδον Πεντέλης πλέον σταματήσαν τα χειρουργεία λόγω έλλειψης προσωπικού. Η κυβέρνηση διαλύει τα νοσοκομεία. Να ακούσουμε τον ίδιο τον κύριο Γιαννάκο να μας πει. Κύριε Γιαννάκο, τι σημαίνει? Περισσότερα από 100 παιδιά. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Κοιτάξτε, έχουμε πει πάρα πολλές φορές και από την εκπομπή σας ότι τα υπερπλεονάσματα σκοτώνουν τη δημόσια υγεία. Φτάσαμε σε ένα νοσοκομείο της Αττικής να μην γίνονται τα χειρουργεία γιατί δεν υπάρχουν αναισθησιολόγοι. Στο Πέδον Πεντέλης που κάνει εξειδικευμένες επεμβάσεις στα παιδιά, δυστυχώς δεν μπορούν να γίνουν πια γιατί οι αναισθησιολόγοι ήταν 4 και έχουν μείνει μόνο 2. Η μία έφυγε με εκπαιδευτική άδεια, η άλλη με εγκυμοσύνη και οι 2 δεν μπορούν να καλύψουν το νοσοκομείο τακτικά και έκτακτα περιστατικά. Συνεδρίασε ο κρατικός τομέας και εξέδωσε ανακοίνωση ότι σταματάνε πια τα χειρουργεία στο νοσοκομείο. Δεν το λέμε εμείς, το λένε οι γιατροί του χειρουργικού τομέα. Αναισθησιολόγοι και χειρουργοί. Έχουν βγάλει και σχετική ανακοίνωση. Δηλαδή ένα παιδάκι χρειάζεται άμεσο χειρουργείο, τι γίνεται? Θα σας πω, διεκομίζεται σε άλλο νοσοκομείο. Αν προλάβει. Το ζήτημα είναι το εξής. Συγγνώμη κύριε Γιαννάκο, αν είναι με το ρολόι, ότι πρέπει τώρα να γίνει το χειρουργείο και το παιδί μπορεί να πεθάνει. Τι γίνεται? Δεν τα έχουμε πει κύριε Καμπούλη αυτά. Ναι, να τα ακούσει ο κόσμος. Εμείς τα είπαμε πρώτοι. Το ζήτημα ξέρετε ποιο είναι, ότι οι γιατροί με το σωματείο πήγαν στην υγειονομική περιφέρεια, στο Υπουργείο. Τους είπαν το πρόβλημα, τους δεσμεύτηκαν ότι από 1η Απρίλη θα πηγαίνει αναισθησιολόγος να τους καλύπτει. Πέρασε 1η Απρίλη, 2 Απρίλη και αναισθησιολόγος δεν εμφανίστηκε. Είναι μόνο αυτό να σας πω για το νοσοκομείο της Λίμνου που υπάρχει μόνο ένας αναισθησιολόγος επικουρικός και πήρε εντολή από τη διοίκηση της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας να είναι στο νοσοκομείο νυχθημερών χωρίς ρεπό και άδεια. Μπορεί να χειρουργήσει περιστατικά ένας άνθρωπος μόνος, ένας αναισθησιολόγος όλο το 24ωρο, όλες τις μέρες, πότε θα κοιμηθεί? Μάλιστα. Κύριε Γιαννάκο, είναι πολύ σοβαρές καταγγελίες. Το θέμα είναι να έχουμε αποτέλεσμα. Να έχουμε αποτέλεσμα. Και όχι να έχουμε αποτέλεσμα με νεκρά παιδιά. Θέλω να προσθέσω και αυτό σημείο. Ο κύριο Τσίπρας όταν πάει και γυρίζει με τα αεροπλάνα, με τα ελικόπτερα, τα κρατικά. Και πληρώνει ο ελληνικός λαός για να βολτάρει με την κυρία Πρωθυπουργίνα. Καλά είναι. Αυτά τα λεφτά να τα δώσουν να έχουμε στα χειρουργεία. Ακούστε, κύριε Καμπούρη, κάτι πολύ σημαντικό. Τους ειδικούς επιστήμονες, τους αναισθησιολόγους. Οι Κυκλάδες είναι το πιο τουριστικό μέρος της χώρας. Και όμως εκεί τα νοσοκομεία δεν κάνουν πια ούτε φυσιολογικούς τοκετούς. Η Σαντορίνη που εισγενιάστηκε από τον Πρωθυπουργό, θυμηθείτε, είχε πει το 2016 ότι θα λειτουργήσει η μονάδα τεχνητού νεφρού και οι νεφροπαθείς θα κάνουν εκεί αιμοκάθαρση. Ναι. Δεν υπάρχει ούτε ένας νεφρολόγος και οι γυναίκες θα γεννάνε στον τόπο τους. Υπάρχει μία γυναικολόγος, δεν υπάρχουν παιδίατροι και δεν γίνονται ούτε φυσιολογικοί τοκετοί στη Σαντορίνη. Δεν υπάρχει ούτε μία κλίνη μονάδας εντατικής θεραπείας στα νοσοκομεία των Κυκλάδων, το πιο τουριστικό μέρος της χώρας. Τι εγγενίασε τότε, κύριε Γιαννάκο? Ακούστε με, να δείτε ένα ακόμη. Οι αεροδιακομιδές από τη βάση αεροδιακομιδών που είναι στη Σύρο για 15 μέρες, επειδή διατίθεται μεγάλο ελικόπτερο, δεν μπορεί να προσγειωθεί τα ελικοδρόμια, τα μικρά των νησών των Κυκλάδων, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να γίνονται οι αεροδιακομιδές. Τι λέτε, κύριε Γιαννάκο? Αυτό είναι αστείο έως εξοργιστικό. Μα τι λέτε τώρα? Σας λέω νησιά, και Αμοργός, Τίνος. Επειδή έχουν ελικοδρόμια, δεν μπορούν να προσγειωθούν τα μεγάλα ελικόπτερα που διατίθονται από τις ένοπλες δυνάμεις. Και δυστυχώς για 15 μέρες το μήνα είναι στην τύχη τους οι ασθενείς. Μάλιστα. Εδώ είναι που λέμε ο Θεός μαζί μας. Κύριε Γιαννάκο, ευχαριστούμε πολύ τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ. Πάμε τώρα, γιατί ένας